Τι γίνεται όταν σβήνει τα φώτα? Κοίταξε, γενικά ο καλλιτέχνης, όσο μεγάλος ή όσο μικρός και αν είναι, κρύβει μια μοναξιά μέσα του. Όλοι οι καλλιτέχνες. Άλλοι το εκδηλώνουν και άλλοι το κρατάνε μέσα τους. Έχει μοναξιά ο καλλιτέχνης. Έχει. Γιατί σπράττει απότομα, έχει πολύ φορτίο αγάπης. Και όταν μένει μόνος του, κακοφαίνεται καμιά φορά, ξέρει. Πώς σχολιάζετε τις συνθήκες που ζει η χώρα? Αν ο Έλληνας κόψει το εγώ και γίνουμε εμείς, να σταματήσει αυτό το εγώ του Έλληνα, νομίζω ότι θα βρούμε σιγά σιγά αργά και πολύ δύσκολα βέβαια το δρόμο μας. Το εγώ του Έλληνα δηλαδή ευθύνεται για αυτό που ζούμε σήμερα? Μα εγώ τα τελευταία 30 χρόνια, εγώ, είδες λοιπόν, έχω ζήσει τόσο υπέροχα. Ο μπαμπάς σου έχει ζήσει πάρα πολύ υπέροχα. Και εσύ πρόλαβες και είσαι λίγο υπέροχα λοιπόν. Δεν όλα έζησε αυτά, υπέροχο όλα ο μπαμπάς μου. Όμως. Δεν έζησαν υπέροχα οι πατεράδες μας. Οι πατεράδες μας αγωνίστηκαν. Κοίταξε, για να δικαιωθήκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν έχει περάσει όμορφα στη ζωή του. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας να διαμαρτυρηθεί. Πολλοί είναι οι άνθρωποι ήταν που αγωνίστηκαν. Όλα απλόχερα ήταν στην Ελλάδα. Για να βρουν Ελλάδα. Τα παιδιά τους, εμείς δηλαδή. Αυτά όλα όμως ήρθε εσύ, μην θα τα πληρώσουμε λίγο-λίγο. Τώρα θα μας φίξε λίγο παραπάνω το ζωνάρι, αλλά θα τα καταφέρουμε. Είχαμε κάτι δηλαδή που δεν μας άξιζε? Ζήσαμε κάτι που δεν μας άξιζε? Νομίζω ότι είχαμε μια φούσκα γύρω μας που δεν τη βλέπαμε.